Και θα πάω στο πρώτο φιλοξενούμενο σήμερα και εκτελεστικό διευθυντή του Παρατηρητηρίου της Ευρωμεσογειακής Ασφάλειας και Συνεργασίας, τον εκλεκτό φίλο της εκπομπής, αντιστράτηγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, ο οποίος από χθες και πριν τα αποτελέσματα δημοσίευσε ένα εντυπωσιακό άρθρο με τίτλο «Η τουρκική εξωτερική πολιτική στη νέα εποχή Ερντογάν». Σιγά που θα καθόταν να κουταλομετρά αν θα είναι νικητής ο Ερντογάν. Η πλάκα είναι ότι σε κάποια αθηναϊκά μέσα όπως ο Sky μεταδίδαμε τι λέει το κανάλι της αντιπολίτευσης που έδειχνε τον Κιλινστάρογλου να είναι οριακά μπροστά. Βρελές λέγαν. Καλημέρα κύριε Λουκόπουλε. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή την οποία κάνατε. Αλλά υπάρχουν κάποιες αλήθειες οι οποίες και εύκολα διαφαίνονται και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιοι δεν θέλουν να τις δουν. Ναι, το δεν θέλουν να τις δουν είναι η απλή εξήγηση. Εδώ χθες υπήρχαν συνάδελφοί μου και πρωτοκλασσάτοι που μαλώναν τον τουρκικό λαό για την επιλογή του αν παρακολουθούσατε τα δίκτυα. Καταλάβατε. Ναι, και στο τέλος αφού θα κάνω και εγώ την εισαγωγή μου μέσω του ευσεποποθισμού να κερδίσω Κιλιτσάρογλου ως δυτικόφιλος και δυτικότροπος, γιατί βλέπουν και οραματίζονται, επιτρέψουμε την έκφραση Ελσίνκια, οραματίζονται ότι με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας, είναι ήσυχάκεδες, και ή με αυτόν τον τρόπο θα τα βρούμε ή να τα βρούμε νάκεδες. Τέλος πάντων, θέλω να σας πω ότι υπήρχαν τα δεδομένα, μιλάμε πολλά χρόνια, το τελευταίο χρόνο και κάποιοι άλλοι συνομιλητές σας είχαν ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει θέμα ήττας του Ερντογάν. Νομίζω το λέμε. Και αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν πλέον από σήμερα πανίσχυρος στο εσωτερικό και επίσης πανίσχυρος στο εσωτερικό. Οι ίδιοι αυτοί που είπατε ότι λέγανε «Βρε μπας και αλλάξουν τα πράγματα». Ναι, ξέρετε τι είπανε. Ναι, κέρδισε, αλλά δεν κέρδισε με μεγάλη διαφορά. Θέλω να σας πω ότι ξεκινάει όντως μια νέα εποχή. Η νέα εποχή αυτή η οποία στο εσωτερικό το τι θα κάνει, πώς θα επιλύσει τα προβλήματα, τα οποία νομίζω τα έχει διαχειριστεί πάρα πολύ καλά. Να σας το πω έτσι και ιδιαίτερα στους ζημούς. Θυμάστε την συζήτηση που είχαμε κάνει στις αντιθέσεις και με τον, μετά τους ζημούς της Τουρκίας. Ήταν μια εβδομάδα νομίζω έτσι. Σωστά. Αυτή η, ας το πούμε, η πολιτική προστασία κατόρθωσε και έβαλε σε 4-5 εβδομάδες, είχε εγκαταστήσει πάνω από 60% τροχόσπιτα στις περιοχές. Είχε δώσει ρεύμα, είχε δώσει νερό, είχε δώσει όλα. Θέλω ως μια εξήγηση, γιατί οι ίδιοι αναρωτηθήκανε γιατί πήρε στο χατάι 70% Ερντογάν, έτσι. Άρα λοιπόν ισχυροποιείται. Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει περισσότερο εμάς είναι η εξωτερική πολιτική του Ερντογάν και του ερντογανικού καθεστώτος, διότι περί καθεστώτος πρόκειται, στο επόμενο διάστημα και πώς διαμορφώνεται η κατάσταση, γιατί θα μας επηρεάσει προς την Αμερική, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προς την Νοτιοανατολική Μεσόγειο και ούτω καθεξής. Αυτό ήθελα να σας πω σαν εισαγωγική παρατήρηση. Κύριε Λουκόπουλε, πριν έρθουμε σε αυτό που νομίζω ότι είναι και αυτό που θα πρέπει να μας απασχολεί, γιατί η εσωτερική διαχείριση βεβαίως ρίχνεις μια ματιά, αλλά είναι πρωτίστως θέμα της τουρκικής κοινωνίας. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η ρίση του χθες, αυτό το bye-bye Kemal, αφορούσε τον Κιλινσάρογλου ή υποδορίως το Kemal αφορούσε τον ιδρυτή της τουρκικής δημοκρατίας, τον Kemal Atatürk? Αφορούσε κάθε Kemal, ο οποίος είναι αντίθετος στο ιδεολογικό αποτύπωμα του Ερντογάν. Και το ιδεολογικό αποτύπωμα είναι ο Ισλαμικός Εθνικιστικός Συντηρητισμός. Αυτό νομίζω σε τρεις κουβέντες μπορούμε να το διατυπώσουμε, και αυτό το Kemal, ναι μεν, ήταν προς τον Κιλιτσάρογλου, αλλά ήταν και προς κάθε Kemal και ιδιαίτερα στον μεγάλο του αντίπαλο, αυτή είναι η πραγματικότητα, του κοσμικού κράτους, ο οποίος όμως απέτυχε και ο ίδιος ο Kemal και οι μετακεμαλιστές και το μετακεμαλικό καταστημένο να εκδυτικεύσουν, αν θέλετε, ή δυτικοποιήσουν την Τουρκία. Και φάνηκε
και το 55 με το Δημοκρατικό Κόμμα του Μεντερές, τον οποίο μετά τον κρεμάσανε, και με το Τουρκούτοζαλ, δηλαδή θέλω να σας πω, είχε προηγηθεί αυτός ο ευσεβής μουσουλμάνος του Ερντογάν, και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή γίνανε και άλλες δύο προσπάθειες των λεγόμενων μαύρων Τούρκων, οι οποίοι ήταν εκτός πλαισίου. Και το κυριότερο είναι ότι πλέον ο Ερντογάν απολαμβάνει αυτό που απολαμβάνει. Ναι, μεν υπάρχουν δύο παράλληλες αστικές τάξεις στην Τουρκία. Υπάρχει η κοσμική, αυτή που λέμε των παραλίων, και μας αρέσει να λένε ότι είναι κάπου κοντά. Αυτή είναι και όμως και η πιο... άσχετα όταν έρχονται στα ελληνικά νησιά και χαριετίζονται μαζί μας, είναι και η πιο σκληρή απέναντι στην Ελλάδα, έτσι. Σωστό. Αλλά αυτή η στιγμή είναι πολύ μεγάλη, δηλαδή η χθεσινή ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας είναι πολύ μεγάλη νίκη του Ερντογάν σε αυτό το οποίο πίστευε ότι η Τουρκία δεν χρειάζεται, και είναι η μετάλλαξη, αν θέλετε, του νεοοθωμανισμού ή του Ερντογανισμού. Λίγο Ισλάμ, λίγο Ευρυασιανισμός, πατάμε και λίγο στη Δύση, χρειαζόμαστε λίγο τη Δύση, θα τη χρειαστούμε λίγο ίσως με κάποια άλλα δάνεια ή με κάποια μορφή διεθνούς νομισματικού τομή και ούτω καθεξής. Άρα εκεί είμαστε τώρα. Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι έχει σύρει όλη την πολιτική σκηνή, δηλαδή και η μετακεμαλική πολιτική, σε αυτό που περιγράφεται ως στροφή της τουρκικής ελίτα αλλά και της τουρκικής κοινωνίας, είναι μέσα, δεν είναι εκτός, δεν έχουν μεγάλη απόσταση. Μπορεί να μιλάνε για δικαιώματα, δημοκρατία, θεσμούς κτλ. Στον πυρήνα όμως είναι στο ίδιο αφήγημα με το αφήγημα των Ερντογανιστών. Κάνω λάθος? Καθόλου. Καταρχήν να πούμε ότι η Τουρκία ουδέποτε είχε μια ολοκληρωμένη δημοκρατία. Πάντα ήταν καχεκτική η δημοκρατία. Μην βλέπουμε τώρα που είναι ένα απολυταρχικό καθεστώς εμπεδημένο το δημοκρατικό μανδύα. Πάντοτε ήταν αυτό. Και δεύτερον, υπήρχε πάντα το βαθύ κράτος, το οποίο εμπότιζε όλες τις διαδικασίες, όλα τα υπουργεία, σε όλες τις φάσεις. Απλούστατα, σταδιακά, και εκεί χρησιμοποίησε και την Ευρώπη εντός εισαγωγικών και την ευρωπαϊκή πορεία για να τους ξεδοντιάσει, σταδιακά το βαθύ κράτος πέρασε από τους μετακεμαλιστές, από το μετακεμαλικό καθεστώς, και με τη βοήθεια του Γκιουλέν τότε, άσχετα αν γίνανε μετά θανάσιμοι εχθροί. Στη μοιρασιά τα φάγανε τα μουστάκια. Κοιτάξτε, έχετε πει στο άρθρο σας κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι το πιο κέριο σημείο. Θέλω να το διαβάσω αυτό λεξί. Λέτε, ο Ερντογάν, ο οποίος κυβερνά την Τουρκία για περισσότερο από 20 χρόνια, είτε ως πρωθυπουργός είτε ως πρόεδρος δημοκρατίας, δηλαδή ένας 20χρονος σήμερα δεν έχει δει άλλον ηγέτη πέραν του Ερντογάν, ποτέ δεν έκρυψε ότι ο απότερος στόχος του ήταν να κάνει τη χώρα του μεγάλη δύναμη. Πέρα από τον αναθεωρητισμό, εδώ είναι το ζουμί προς την Ελλάδα, ασκεί για το σκοπό αυτό μια ηγεμονική πολιτική στην νοτιοανατολική Μεσόγειο και εφαρμόζει μια διαπεριφερειακή στρατηγική που ενισχύει τη διεθνή θέση της Τουρκίας. Έχει ήδη πετύχει στρατηγική αυτονόμηση της χώρας του για να μπορεί να αλλάζει ίδια τις γεωπολιτικές μεταβλητές του διεθνούς συστήματος προς όφελός της και όχι ως υπεργολάβος των παγκόσμιων δυνάμεων. Για μένα, κύριε Λουκόπουλε, αυτή η διατύπωση είναι η πεμπτουσία του πώς αντιλαμβάνεται και ο Τούρκος πολίτης τη θέση της Τουρκίας στο διεθνές γίγνεσθε. Αυτό έχει πετύχει ο Ερντογάν. Έχω, παιδιά, περάσει μια αυτόνομη πια πολιτική. Αυτό είναι, και θα το δούμε και αργότερα σε άλλα θέματα, όπως με την ένταξη, την επικείμενη, την χαρακτηρίζω, δεν φοβάμαι να δώσω τις εκτιμήσεις μου, επικείμενη ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, πώς θα το δώσει. Έδωσε το όραμα αυτό. Έδωσε το όραμα. Μιλάγαμε για δημοκρατικούς θεσμούς. Πιστεύετε ότι αυτοί που βγήκαν έξω το βράδυ της 15 προς 16 Ιουλίου του 2016, επειδή έβλεπα εδώ και κάτι καθηγητές και αναλυτές και δημοσιογράφους, έλεγε ο λαός, η δημοκρατία, Αλλάχου Ακμπάρ λέγανε, και βλέπουν τον Ερντογάν σαν ένα Μαχντί, σαν έναν εκλεκτό του Θεού, τους οποίους τους οδηγεί εκεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αρέσει δεν αρέσει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι το όραμα το οποίο δίνει στον μέσο Τούρκο, και γι' αυτό έπρεπε όλοι εμείς που ασχολούμαστε, θα βάλω και το πρώτο προσωπικό, έπρεπε να τους είχαμε διαβάσει πάρα πολύ. Και όταν απειλούμεθα την Τουρκία, έπρεπε να έχουμε ερωτήματα, απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τίθεται.
Δηλαδή δεν μπορούσαμε να μην γνωρίζουμε τόσο καλά. Δηλαδή φτάσαμε σε νηπιώδεις αναλύσεις. Αλλά τέλος πάντων είναι αυτό ακριβώς και σας ευχαριστώ που το επισημαίνετε. Είναι αυτό το οποίο δίνει στον μέσο Τούρκο. Και ο μέσος Τούρκος αυτή τη στιγμή μπορεί, δεν τον ενδιαφέρει εάν η Ανωτάτη Εκλογική Επιτροπή είναι τα μέλη τα οποία έχει τοποθετήσει ο Ερντογάν ή ελέγχει πλήρως το δικαστικό σύστημα ή μπορεί να στείλει οποιονδήποτε μέσα για παραπληροφόρηση. Τον ενδιαφέρει όμως, εκτός από αυτό, στο εσωτερικό του, του έδωσε όραμα της μεγάλης Τουρκίας, το οποίο ήταν από την ύστερη Οθωμανική περιοχή, εποχή. Mm-hmm. Το εθνικό όρκο το γνωρίζουν οι περισσότεροι, νομίζω έχουν αναφερθεί πολλοί συνομιλητές σας στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Ήταν η τελευταία πράξη του Οθωμανικού Κοινοβουλίου που έφτανε την Τουρκία μέχρι την, ξέρετε πού, μέχρι τη Θεσσαλονίκη, μέχρι κάτω Συρία και Παλαιστίνη, δεξιά-αριστερά. Είναι κάτι ανάλογο βέβαια στο σκληρό που πήγαν να το κάνουν μετά με τη Γαλάζια Πατρίδα. Καλά, άρα, φτάνουν τα τουρκικά λιευτικά τώρα. Κύριε Λουκόπουλε, μη στεναχωριέστε. Φτάνουν τουρκικά λιευτικά μέχρι έξω από τα κύθυρα, αλλά κάνουν αυλαβή διέλευση. Εντάξει. Και μαζεύουν άδειες στις καλαθούνες των ψαριών. Οπότε δεν τρέχει κάστανο. Μη στεναχωριέστε. Μια και το είπατε τώρα, προσπαθώ να καταλάβω εγώ αυλαβή διέλευση στα 100 μέτρα από την ακτή. Πώς μπορεί να είναι. Ναι, όταν ένα jet ski θέλει ειδικό χώρο για να φύγει από την ακτή. Για να καταλαβαίνουμε γιατί λέμε. Τέλος πάντων, άρα εδώ ουσιαστικά φέρνεται στην επιφάνεια αυτό που υποτίθεται εμείς το λέγαμε επιδερμικά ως ανάλυση, ότι κοίτα, η τουρκική πολιτική είναι ανερμάτιστη διότι πατά σε δύο βάρκες. Εσείς λέτε ότι αυτή είναι μια υψηλή στρατηγική. Ακριβώς. Όχι μόνο τώρα του Ερντογάν, απλούστατα τη συστηματοποίησε και το έφτασε εκεί που είναι, διότι θεωρεί πλέον ότι είναι αυτόνομος. Και όντως είναι αυτόνομος, εκμεταλλευόμενος γεωπολιτικές συγκυρίες, εκμεταλλευόμενος την τεράστια, γιατί αυτή είναι η γεωστρατηγική σημασία της χώρας, όλα αυτά και κυρίως τι έκανε. Έκανε τους παράγοντες ισχύως, τις πηγές ισχύως, τις έκανε παράγοντες ισχύως. Είτε λέγεται ήπια ισχύ, είτε σκληρή ίσχυ. Αυτό είναι το θέμα. Και λέμε τώρα που φτάνουμε με τον Ερντογάν. Δηλαδή πατάει τόσο πολύ. Το τι θα έρθει στην Ελλάδα αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά και πάλι ακόμα και σήμερα και χθες το βράδυ άκουσα λίγο στις ειδήσεις και επειδή τυχαίνει με εκτός άκουσα και στην Κύπρο, θα σας πω κιόλας, άκουσα και συναδέλφους στην Κύπρο. Ακόμα δεν έχουμε καταλάβει τι γίνεται στην Τουρκία. Λυπάμαι που το λέω. Και θα αργήσουμε να καταλάβουμε. Όταν λέει κάποιος, να σας πω κάτι, ότι αν ήταν ο Ιμάμογλου θα τον έπαιρνε, τον Ερντογάν, θα πω μια προσφυλή έκφραση, παράφραση του Ταλεϊράνδου, του γνωστού Ταλεϊράνδου, που είχε πει για τους Βουόνους. Δεν έμαθαν τίποτα, δεν κατάλαβαν τίποτα. Θέλω να μου πείτε, προφανώς θα τα δούμε να εξελίσσονται, αλλά τι συνιστά η ηγεμονία Ερντογάν στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής σε σχέση με τη Δύση, σε σχέση με τον ευρασιατικό κόσμο και τι πρέπει να περιμένουμε εμείς. Γιατί εδώ δεν είναι μόνο αυτό που είναι δικό σας, δική σας ορολογία, ή να τα βρούμε νάκηδες. Δεν είναι μόνο αυτό. Εδώ έχει ανοίξει μία συζήτηση ότι τελειώνοντας και εκλογές από εδώ πρέπει να ξαναδούμε σε επίπεδο τακτικών βημάτων, με συνομιλίες. Έρχονται και οι Αμερικανοί στην περιοχή, ο κύριος Μπλίνκεν με τον κύριο Άμος Χόκστάιν, ειδικός στις συνεκμετελεύσεις. Και λέω εγώ τώρα, να καθίσεις να συζητήσεις με τον άλλο, ασφαλώς, αλλά αφού έχεις καθορίσει ποια είναι τα όρια σου. Και για να καθορίσεις ποια είναι τα όρια σου, πρέπει να έχεις θέσει τα προαπαιτούμενά σου. Και για να θέσεις τα προαπαιτούμενά σου, πρέπει να έχεις κάνει κινήσεις. Αν πας να συζητήσεις χωρίς να έχεις κάνει κινήσεις, θες δε θες, δηλαδή θα σου το πω τελείως προβοκατόρικα, κύριε Λουκόπουλε, συζητάμε για μία, και αυτή είναι η πάγια εξωτερική μας πολιτική εθνική στρατηγική, μία και μόνη διαφορά, οριοθέτηση φαλοκρηπίδας ΑΟΣ. Ωραία, ας πούμε ότι πάνε οι Τούρκοι, δέχονται να έρθουν μόνο γι' αυτό. Ξέρετε τι θα πούνε αμέσως. Και από πού τη μετράς, από ποια νησιά, από ποιες κλειστές γραμμές και κόλπους
πώς θα κάνουμε οριοθέτηση? Δεν πρέπει να δούμε το ιδιοκτησιακό καθεστώς και αν το παραβιάζεται? Άρα η μία διαφορά που λέμε εμείς για την Τουρκία θα είναι πολλές. Πώς λοιπόν θα κάτσεις ένα τραπέζι αν δεν έχεις κλείσει κόλπους, δεν έχεις ορίσει ευθείες γραμμές βάσης, δεν έχεις κάνει τα αυτονόητα? Επειδή είπατε και για την Αμερική, η Αμερική δεν ενδιαφέρεται πραγματικά. Μιλάει ο Biden ή οποιοδήποτε άλλος για rules based international order, δηλαδή για μια διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες. Ποιος έχει δίκιο ή δεν έχει, κοιτάζει αυτή τη στιγμή να υπάρχει σταθερότητα στην περιοχή. Η διαφορά που λέμε εμείς, οι διαφορές που λένε οι Τούρκοι, δεν το λένε μόνο οι Τούρκοι, το λένε οι Αμερικάνοι, το είπε ο Μπλίνκεν, μόλις βγήκε τον Φεβρουάριο από τη συνάντηση με τον και δεν τα διάβασα αυτά στα συστημικά μέσα, με τον Δένδια. Τα είπε ο Γερμανός, ο διπλωματικός σύμβουλος του Σόλτς στους Δελφούς. Ξαναμπήκε μέσα ο Γένς Πέλαντ, κάπως έτσι, δεν μου διαφεύγει το όνομα, ο οποίος διερευνά και μια καινούργια συνάντηση του κύριου Καλίν με την κυρία Μπούρα. Το λένε όλοι. Και δυστυχώς το λένε και κάποιοι στην Ελλάδα. Πληθυντικώς. Διαφορές. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει και θα υποστούμε μεγάλη πίεση, δεν θα είναι μόνο στα ελληνοτουρκικά, θα είναι και στο κυπριακό, αλλά μια και μιλάμε πρώτα για τα καθαρά ελληνοτουρκικά, και το κυπριακό, παρόλο ότι είναι διεθνές πρόβλημα εισβολής και κατοχής, ανήκει στο τόξο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Έτσι. Θα υποστούμε πάρα πολύ μεγάλη πίεση να κλείσουμε αυτά τα θέματα. Ο κύριος Ροζάκης έχει πει, νομίζω και στη δική σας εκπομπή, ότι είναι του Ανδρέα Παπανδρέου η έμπνευση ότι έχουμε μόνο μία διαφορά. Είναι μία διαχρονική μεταπολιτευτική εθνική θέση. Τώρα, όποιος, αν το αλλάζουμε, βάζουμε και θαλάσσιες ζώνες, γιατί οι θαλάσσιες ζώνες στον βασικό εμπεριέχει, δεν θέλω να πω σε δικαιϊκά θέματα τώρα, αλλά εμπεριέχει χωρική θάλασσα όπου ασκεί πλήρη κυριαρχία η χώρα. Και το θέμα είναι η επέκτασή του. Είναι μονομερές δικαίωμα. Για ποιο λόγο εγώ να το διαπραγματευτώ? Έχω κάποιο λόγο να διαπραγματευτώ το πόσο θα επεκτείνω? Το επεκτείνω 12, 10, 8, 6, οτιδήποτε. Άρα θέλω να σας πω ότι πρέπει να είμαστε σαφείς στο τι λέμε και να μην δημιουργούμε παρερμηνίες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Ίσως να έχουμε δημιουργήσει παρερμηνία ότι η Ελλάδα διατίθεται να συζητήσει και να είναι τέτοια η πίεση που να μην μπορούμε να κάνουμε πίσω. Αλλά και η Αμερική, επειδή λέμε η Αμερική, οι κακές σχέσεις, έχουν βρει ένα τρόπο και διαχειρίζονται τις διαφορές με πάρα πολύ αποτελεσματικότητα. Και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τώρα θα το δούμε στο ΝΑΤΟ. Κάθε τόσο έχει μπλοκάρει. Ο κύριος Σόλτεμπεργκ δεν λέει για το πόσο πολύτιμος και ισχυρός σύμμαχος είναι η Τουρκία? Άρα, αν κάτσεις σε ένα διάλογο εντός του ΝΑΤΟ, κάθεσαι σε ένα διάλογο ήδη ναρκοθετημένο. Μα είναι αυτή τη στιγμή, κύριε Σαχίνη, τίθενται θέματα μέσα εκτός αυτού του οποίου το επίσημο ελληνικό κράτος για το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ως διαφορά. Βεβαίως και πρέπει να είναι. Έχουμε κάνει και εμείς. Κάποιος είπε, δεν θυμάμαι, ότι χρειάζεται, νομίζω η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε, να κάνουμε και στρατηγική επικοινωνία. Δεν θυμάμαι τώρα. Νομίζω η κυρία Κωνσταντοπούλου, στρατηγική επικοινωνία στη διπλωματική, είναι η δημόσια διπλωματία που λέμε, έτσι, στρατηγική επικοινωνία. Δηλαδή, να επικοινωνήσουμε επιτέλους τι ακριβώς είναι. Απλούστατα. Καλώς το είπε, αν το είπε, λοιπόν. Καλώς το είπε, αν το είπε. Βεβαίως. Πολύ καλά το είπε. Είτε λέγονται κοινωνικά δίκτυα, το έχουμε ξανασυζητήσει, πώς εκθέτουμε και αυτά τα οποία κάνουμε μεμονωμένα κάποιοι άνθρωποι, φανταστείτε τι αποτέλεσμα θα ήταν εάν ήταν συντονισμένα από κάποια ελληνική κρατική υπηρεσία. Φτάνουμε σε αυτό το σημείο όμως και θα πολύ σύντομα, θα βρεθούμε στο λεγόμενο σταυροδρόμι των αποφάσεων. Αυτό όμως που με λυπεί και οφείλω να το πω είναι ότι απουσίασε καθ' όλη την προεκλογική περίοδο από την πολιτική ατζέντα των κομμάτων
τα λεγόμενα εθνικά θέματα, δηλαδή τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, απουσίασαν παντελώς. Λες και έχουν επιληθεί, λες και δεν υπάρχει απειλή, λες και το Κυπριακό επίσης έχει επιληθεί. Λυπάμαι. Ή, κύριε Λουκόπουλε, σήμερα αρχίζει η καινούργια προεκλογική περίοδο, θα απαγοητευτώ πάρα πολύ και νομίζω και πολλοί άλλοι, εάν δεν τεθεί αυτό το θέμα και πώς βλέπουν τα κόμματα τα οποία διεκδικούν την ψήφο μας αυτό το θέμα που συζητάμε τώρα. Ή το αποφεύγουν σαν διάλογο στο λιβάνι, γιατί θα ισχύει ότι μετά την απομάκρυνση από το Ταμείο της Κάλπης ουδεμία ευθύνη φέρομαι για το τι θα αποφασίσουμε για σας εμείς. Γελάμε, κύριε Σαχίνη, αλλά φοβάμαι ότι μπορεί να κλάψουμε. Πείτε μου σας παρακαλώ στο χρόνο που μας απομένει. Άρα, αν σας ζητούσε κάποιος σε τίτλους, πώς βλέπετε την πορεία της Τουρκίας στα λεγόμενα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής στο δίπολο Δύση-Ευρασία και σε σχέση με εμάς και την Κύπρο, πού θα επικεντρώνατε? Διότι διαβάζω μια έξοχη φράση σας στο άρθρο αυτό: χωρίς να αλλάξει την εξωτερική του πολιτική, λέει το Ερντογάν, πιστεύουμε ότι σταδιακά θα μετριάσει το αψί ύφος του Κατσίμπασάλι. Και μάλιστα το εξηγείτε τι είναι. Κατσίμπασα είναι το προάστιο της πόλης, παραμελημένο και πάμπτωχο για πολλά χρόνια, δίπλα στα πλούσια κοσμικά όπου μεγάλωσε ο Ερντογάν. Και μέχρι τώρα, όπως μας λέει ο Σονέρ Τσαγκαπτάι στο βιβλίο του Αυτοκρατορία Ερντογάν, χρησιμοποιεί τη έκφραση για να περιγράψει τους σκληρούς άνδρες του δρόμου που ακολουθούν ένα συγκεκριμένο κώδικα τιμής και δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν. Λέτε ότι αυτό θα το μετριάσει. Ποια είναι τα βασικά, κατά τη γνώμη σας, συστατικά που θα πρέπει να περιμένουμε? Ότι θα, και, εδώ αυτή τη στιγμή σας λέω εγώ ότι είναι μια πώς θα το πούμε, είναι στρατηγική επιλογή, είναι μέρος της υψηλής στρατηγικής της Τουρκίας, η ηγεμονική της πολιτική έτσι θα προχωρήσει. Άρα λοιπόν εδώ θέλουμε να πούμε το εξής πράγμα, ότι θα συνεχίσει, έχει τους στόχους του ενδεδειμένος, πιθανώς να αλλάξει, σας είπα αυτό το ηρωνικό, αυτό το μαγικό, αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, τόσο όσο αφορά τη Δύση, όσο και προς την Ανατολή. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να μην έχει πια τόσες πολλές αγκαλιές με τον Πούτιν, αλλά όχι ότι το ενδιαφέρει πολύ, για να παρουσιάσει ένα πρόσωπο που θα είναι πολύ πιο κοντά να φαίνεται στη Δύση. Οι στόχοι της Τουρκίας έχουν καθοριστεί από τον Ερντογάν, είναι στρατηγιστής ο Ερντογάν, θα το πω, δεν είμαι λάτρης, και ούτε είναι από αυτούς που τον προτιμώ περισσότερο από τον άλλον. Ψυχρή ανάλυση. Και οι δύο είναι αυτοί που είναι. Μάλιστα. Αλλά δεν μπορώ να το θεωρήσω. Άρα θα συνεχίσει, θα πιέσει, ίσως με κάποιο άλλο ύφος. Έτσι, αυτό έχει φανεί. Τώρα, μας ενδιαφέρει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για ποιο λόγο μας ενδιαφέρει? Διότι πολύ σύντομα, αν θα δείτε και τα μηνύματα και του Σαρλ Μισελ και της κυρίας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και κάποιων άλλων, ότι θα πρέπει να βρούμε κάποιο άλλη συνεργασία, τα επιδηλώνουν. Συν τις βασικές χώρες που έχουν business μαζί της, δηλαδή Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία, η οποία παρεπιδόντως στην Ιταλία θέλει να μας πουλήσει και κορβέτες. Άρα λέτε ότι η πορεία αυτή που είναι υψηλή στρατηγική, πατώ σε δύο βάρκες και άλλα, έχω μια αυτόνομη, θα συνεχιστεί, θα εμβαθυνθεί. Με το παραπάνω, ναι, βέβαια, ναι. Κάπου εδώ πιστεύετε ότι κάτι μπορεί να μεταβληθεί από το δυτικό παράγοντα με πρώτο παίχτη τις ΗΠΑ ή οι ΗΠΑ από σία άλλη στρατηγικής θα συνεχίσουν την προσπάθεια ρημούλκησης της Τουρκίας και όπως έχει πει Έλληνας διπλωμάτης, γυαλίζοντας τα παπούτσια της Τουρκίας με ελληνικές γλώσσες? Αυτό είναι το οποίο φοβούμε. Η Τουρκία επ' ουδενή λόγο θέλει να μετακινηθεί ακόμα επί το ανατολικότερο, θα έλεγα. Δεν θέλει να μετακινηθεί πιο ανατολικά. Θα κάνει οτιδήποτε δυνατόν, ήδη τον έχει καταλάβει, να τον έχει και κοντά και να μην φεύγει, και αυτό όμως σημαίνει ότι μπορεί να έχει και μία πίεση σε κάποιες άλλες χώρες. Κάντε ρε παιδιά λίγο σκόντο. Και αυτό είναι προς την Ελλάδα, το εννοώ, έτσι. Άρα. Αυτό δυστυχώς φοβάμαι. Ναι. Ερώτηση τελευταία. Πιστεύετε ότι θα παίξει με τους συμβολισμούς? Ιούλιο έχουμε
100 χρόνια συνθήκης Λοζάνης. Τέλειο Οκτωβρίου 100 χρόνια τουρκική δημοκρατία. Αυτός θα είναι ο Δίνων τον τόνο. Πιστεύετε ότι θα έχουμε όξυνση έστω σε επίπεδο συμβολισμού από πλευράς Ερντογάν αυτές τις περιόδους? Θα έχουμε, πρώτα απ' όλα είναι μέσα στο μέρος της πολιτικής και στο μέρος το πώς απευθύνεται και στον τουρκικό λαό. Βεβαίως και θα έχουμε, βέβαια στην Ελλάδα θα πούνε ότι το κάνει για εσωτερική κατανάλωση. Βέβαια για ποια εσωτερική κατανάλωση, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα γιατί έχουν τελειώσει και οι εκλογές. Όμως όντως όπως το βλέπω θα παίξει αρκετά δηλαδή. Και θα συνεχίσει να πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι ακόμη όμως στην Ελλάδα που λέτε. Υπάρχει αυτή η εσωτερική, να τα βρούμε, η πιο διαλλακτική, όπως θέλει ο καθένας. Υπάρχει όμως και μια πιο προχωρημένη πια αντίληψη, ότι ρε παιδί μου, μήπως πρέπει και εμείς να δώσουμε μια διέξοδο στην ασφυξία της Τουρκίας, στις ακτές της, η οποία θα μας εξασφαλίσει 20-25-30 χρόνια ειρηνικές σχέσεις, και γιατί να πετάμε χρήμα σε εξοπλισμούς όταν θα μπορούσαμε να λύσουμε κοινωνικά ζητήματα? Δεν καταλαβαίνω τώρα για τους κυρίους και τις κυρίες που λένε ότι να δώσουμε κάτι γιατί ασφυκτεί. Πού ασφυκτεί η Τουρκία? Δεν νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνω τι λέτε, είναι το επιχείρημα. Ας ψάξουν να βρούνε τι είναι αυτό το οποίο τους ενοχλεί και δεν μπορεί να δώσει, ή θεωρείται σαν αυτούς που λένε μοναχοφάιδες, έτσι. Μάλιστα. Ή αυτούς που λένε ότι έχει πολύ μεγάλες, πώς το λένε, μεγάλη ακτογραμμή. Ναι. Λες και η Ελλάδα, και ξεχνούν ότι η Ελλάδα έχει πολύ μεγαλύτερη ακτογραμμή από την Τουρκία. Τέλος πάντων, θέλω να σας πω ότι εδώ θα υφιστάμεθα πίεση και από κάποιους κύκλους στο εσωτερικό. Λυπάμαι που το λέω, όπως το είπατε, και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο τι λέγεται. Το αυτό ισχύει και για την Κύπρο? Με αυτό θέλω να κλείσω, μιας και βρίσκεστε στην Κύπρο και φαίνεται να είναι σε μια νέα φάση κινητικότητας με πρωτοβουλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας να φέρει το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά την ίδια στιγμή ακούω κάποιους γνωστούς μεσολαβητές, λέγε με Αγγλία, οι οποίοι σκηνή κορδώνει η ιστορία. Εδώ τι γίνεται? Και εμείς έχουμε μια εικόνα ότι είμαστε εξ αποστάσεως σε αυτή την ιστορία. Είμαστε. Δυστυχώς θα πω, και το έχω πει σαν Ελλαδίτης μιλώντας τώρα εδώ, μια και βρίσκομαι στην Κύπρο, ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα, αν μπορούσε, θα εξαφάνιζε το κυπριακό. Άσχετα, όπως λέει ο Κοτζιάς, ξέρετε τον έχω επικρίνει πάρα πολύ τον κύριο Κοτζιά, αλλά στο κυπριακό τήρησε μια εξαιρετική στάση. Αυτό το οποίο το τελευταίο θέλω να σας πω είναι ότι και στο κυπριακό θα υποστούμε πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Πάρα πολύ μεγάλη πίεση, και η Κύπρη τώρα βέβαια είναι θέμα του Κυπρίου Προέδρου πώς εμπλέκει την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τέλος πάντων δεν νομίζω από εκεί θα έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Μάλιστα. Εδώ είμαστε, θα τα δούμε. Σιγά σιγά τα κομμάτια του παζλ συμπληρώνονται και θα δούμε τη νέα περίοδο και μαζί σας. Κύριε Λουκόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.